Κύριοι βουλευτές, δεν είχα πρόθεση και εγώ να πάρω τον λόγο, αλλά οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα οποία άκουσα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης τοποθετήθηκε στο Κοινοβούλιο με ασυνήθιστη ειλικρίνεια και εντυμότητα πολιτική, αναγνωρίζοντας απόλυτα το γεγονός ότι του έχει ανατεθεί μια δύσκολη αποστολή, ερχόμενος από το εξωτερικό, αναλαμβάνοντας ένα ρόλο τον οποίο δεν τον είχε ανάγκη. Δεν έψαχνε καριέρα, ήρθε όμως στην Ελλάδα για να προσφέρει, αξιοποιώντας τη σημαντική ευρωπαϊκή του εμπειρία. Και έχει απόλυτα δίκιο να ισχυρίζεται ότι η αποστολή της πολιτικής προστασίας είναι μια αποστολή εθνική. Τα χιόνια, οι σεισμοί, οι κακοκαιρίες, οι πλημμύρες δεν έχουν χρώμα. Και νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα πόσο τραυματικές μπορεί να είναι οι εμπειρίες των φυσικών καταστροφών. Τις βιώσατε καλά στο πετσί σας. Και εσείς και τα στελέχη τα οποία κρίθηκαν να διαχειριστούν κρίσεις επί δικών σας ημερών. Αναγνώρισε λοιπόν ο Υπουργός ότι πράγματι έγιναν λάθη ως προς τη διαχείριση της Αττικής Οδού. Θα σας το πω ευθέως. Η Αττική Οδός θα έπρεπε να έχει κλείσει νωρίτερα από ό,τι έκλεισε, προφανώς. Αυτό αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του εγκλωβισμού. Όμως, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν το έχει το ελληνικό κράτος. Το έχει η ίδια η Αττική Οδός, ο παραχωρησιούχος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να κρατήσει ένα δρόμο ανοιχτό και δεν κατάφερε τελικά να το κάνει. Στην πορεία δεν φάνηκαν και χτυπητές αδυναμίες ως προς την προετοιμασία της Αττικής Οδού για ένα τέτοιο φαινόμενο. Ως προς το ζήτημα του χιονιού, θέλω να σας πω και εγώ ότι κανείς μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο του χιονιού που έπεσε στο κέντρο της Αθήνας. Και σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ, και κανείς μετεωρολόγος δεν είχε προβλέψει ότι θα ρίξει μισό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια. Αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την πρόβλεψη, δεν την έχουμε δυστυχώς, γιατί είμαστε μια χώρα όχι πολύ εξοικειωμένη στα χιόνια. Θα πρέπει να αποκτήσουμε και αυτή την τεχνογνωσία. Προφανώς και θα είχαμε κλείσει την πόλη από την Κυριακή το βράδυ. Όπως το κάναμε εξάλλου και σε άλλες περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Δεν ήταν λοιπόν ζήτημα πολιτικού θάρρους, ήταν ζήτημα αξιοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτά τα δεδομένα είχαμε και αυτές τις κινήσεις κάναμε. Έχω όμως, για να καταλήξω και επί του ύφους του οργισμένου, το οποίο πάντα υιοθετείτε στις τοποθετήσεις σας, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη. Έχω εντοπίσει μία εντυπωσιακή αφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς τις ευθύνες της Αττικής Οδού. Αναφερθήκατε ότι δεν πρέπει να κάνω το μεσάζοντα. Εγώ εξασφάλισα 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο. Εσείς δεν το κάνατε ποτέ επί δικών σας ημερών. Ο δε δικός σας νόμος δεν προέβλεπε καν τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του. Μεσάζοντας λοιπόν, ή πρωθυπουργός ο οποίος είχε κάθε διάθεση να συγκρουστεί με μια μεγάλη εταιρεία, αναγκάζοντάς την να αναλάβει τις ευθύνες της. Εσείς λοιπόν, κύριε Τσίπρα, γιατί τέτοια αγάπη ξαφνικά για την Αττική Οδό? Γιατί καμία διάθεση να αναγνωρίσετε τις μεγάλες τις ευθύνες? Ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε. Και τέλος, επειδή για ακόμα μια φορά αναφερθήκατε σε δήθεν προσχηματική συγγνώμη. Προτιμώ τη συγγνώμη την ειλικρινή με διάθεση αυτοκριτικής, έστω και αν κινδυνεύει να χαρακτηριστεί προσχηματική, από την καμία συγγνώμη που δεν ακούσαμε ποτέ από το δικό σας στόμα όταν είχατε 120 νεκρούς, το μάτι και στη μάγδα. Έχει ζητήσει το λόγο η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής. Α, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να πάρετε το λόγο? Ορίστε, κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη, καλό θα ήταν σήμερα να είσαστε λιγότερο προκλητικός. Όχι στο ύφος, στα λόγια σας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Την προηγούμενη Δευτέρα, πολύ σύντομα, χιλιάδες συμπολίτες μας μείναν εγκλωβισμένοι για ώρες
στα αυτοκίνητά τους, όχι μόνο στην Αττική Οδό. Στη Μεσογείο, παραλαμβάνω, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, για ώρες, για 24ωρο. Αυτοί οι άνθρωποι από ποιον θα αποζημιωθούν, κύριε Μητσοτάκη? Από ποιον θα αποζημιωθούν? Δεύτερον, και ίσως κρισιμότερο, είναι γνωστό ότι θέλετε διαρκώς κάποιος άλλος να φταίει εκτός από εσάς. Ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε αναδεικνύει και τεκμηριώνει και ενισχύει το επιχείρημά μου ότι η συγγνώμη σας ήταν απολύτως προσχηματική. Διότι όταν λέτε συγγνώμη, πρέπει να μας εξηγήσετε που κάνατε λάθος και να μας πείτε τι θα κάνετε για να το διορθώσετε αυτό το λάθος. Για άλλη μια φορά λοιπόν σήμερα, αυτό που μας είπατε είναι τι? Φταίει η εταιρεία ιδιωτική. Αλήθεια, εσείς δεν είσαστε της άποψης ότι οι βασικές υποδομές καλό είναι να περνάνε σε ιδιώτες και να μην είναι δημόσιες? Και προχωράτε διαρκώς σε ιδιωτικοποίησεις. Τώρα αλλάξατε άποψη γι' αυτό. Φταίει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δεν πρόβλεψε τον ακριβή όγκο της χιονόπτωσης. Φταίνε κάποιοι άλλοι, κάποιοι τρίτοι, αλλά εσείς δεν φταίτε πουθενά. Εσείς τα έχετε κάνει πάλι όλα τέλεια. Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζετε την κριτική μας για την πανδημία και τη διαχείρισή σας, που μας έχει οδηγήσει ισχυρότερες θέσεις στην Ευρώπη, η βασική φιλοσοφία που ακολουθείτε 2,5 χρόνια τώρα, θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Εγώ όμως δεν θέλω να αφήσω τίποτα αναπάντητο. Σε ό,τι αφορά τις προκλητικές αιχμές που αφήνεται ότι δήθεν εμείς υπερασπιζόμαστε μία ιδιωτική εταιρεία, θέλω να σας πω πάρα πολύ συγκεκριμένα, κύριε Μητσοτάκη. Η κάθε ιδιωτική εταιρεία λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχει συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στον νόμο. Και δεν μπορεί δεν μπορεί ιδίως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να διαμεσολαβεί προκειμένου να διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που οι ίδιες συμβατικές υποχρεώσεις ορίζουν. Οφείλατε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αντί να τηλεφωνείτε στον πρόεδρο της συγκεκριμένης εταιρείας και είναι η κεντροπή σας να αφήνετε μέσα σε μένα, ο οποίος τυχαίνει ένα κοινωνικό σας σύμβουλος για να βρείτε φόρμουλα για την αποζημίωση, να μιλήσετε ευθέως για τις ευθύνες της και για τις δικές σας ευθύνες και να αφήσετε τη νομική διαδικασία ανοιχτή σε κάθε πολίτη έτσι όπως ο νόμος ορίζει, διότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου και η Ελλάδα έχει νόμους. Έχει νόμους. Δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Και τέλος, από τη σημερινή συζήτηση, τη σύντομη αυτή, διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι επιχειρείτε να υπεκφύγετε των ευθυνών σας με λαθροχειρίες. Είναι αδιανόητο να μας λέτε σήμερα εδώ στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι δεν είχατε καταγεγραμμένα πρακτικά ή έστω καταγεγραμμένη μια διάσκεψη κρίσιμη που έγινε και την Παρασκευή και την Κυριακή με την παρουσία και περιφερειαρχών αλλά και με την παρουσία και άλλων υπουργών που αρχικά αυτό απεκρύφθη. Ο κύριος Κέρτσος ήταν παρόν, δεν ήταν μόνο ο υπουργός κλιματικής κρίσης. Δεξί σας χέρι, υπουργός επικρατείας. Άρα το μαξί μου συντόνιζε στην ουσία. Και η παραχωρησίουχος εταιρεία σήμερα ισχυρίζεται κάτι άλλο. Πώς θα αποδείξετε ότι ψεύδεται και έχει βασικά τη βασική και την κύρια ευθύνη? Πώς θα το αποδείξετε όταν μας λέτε ότι δεν τηρήθηκαν πρακτικά? Το να λέτε ψέματα για να αποφύγετε ευθύνες είναι ίσως μεγαλύτερο ατόπιμα από το ατόπιμα της κακής διαχείρισης, από το ατόπιμα κάποιων λάθων επιλογών που μπορεί να κάνατε προκειμένου να μην πάρετε τις σωστές αποφάσεις για να αποφευχθεί αυτό το φιάσκο της Αττικής Οδού.
Και επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Δεν είναι μόνο η Αττική οδό, η Αττική οδός. Είναι κρίσιμες κεντρικές αρτηρίες στο κέντρο της Αθήνας. Ποτέ δεν έκλεισαν αυτές. Ποτέ έκλεισε η Μεσογείο με περισσότερο χιόνι. Ποτέ έκλεισε Κατεχάκι. Ποτέ έκλεισε Λεωφόρος Μαραθώνης. Είναι εκτός κρατικής ευθύνης αυτή η δρόμη, όπως είπε ο ανεκδίκητος κυβερνητικός σας εκπρόσωπος. Ή μήπως είναι της ευθύνης του κ. Πατούλη. Και αποφασίσατε, προκειμένου να γλιτώσουν όλοι οι άλλοι υπουργοί, να βάλετε στην πυρά τον δικό σας εκλεκτό για την περιφέρεια της Αττικής. Και κλείνω με αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Σε δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές για τη δική μου κυβέρνηση, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, όχι μόνο τη συγγνώμη, και παραιτήθηκαν υπουργοί. Όταν ζήτησα από τον τότε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας που είχε την ευθύνη να καθίσει κάποιες μέρες στη θέση του προκειμένου να είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο έκτακτο γεγονός και μετά να φύγει από τη θέση του, γιατί μου υπέβαλε την παράτησή του το ίδιο βράδυ. Εσείς την άλλη μέρα τι είπατε? Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, υπάρχει και tweet καταγεγραμμένο. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη δίχως παρετήσεις. Θα πληρώσετε τώρα με το ίδιο νόμισμα τα δικά σας καμώματα. Τη δική σας κριτική, τη δική σας στάση όλες εκείνες τις μέρες που ήσασταν στην αντιπολίτευση. Διότι εδώ είμαστε όλοι και κρινόμαστε. Και για το τι λέγαμε και για το τι λέμε και κυρίως για το τι πράττουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ,